οργανωμένο κόμμα με θεσμούς, με δομές και μπορεί να επικοινωνήσει την απόφαση του. Αν και θεωρώ ότι... ότι έχει σεισμό αυτή την ώρα, δεν ξέρω αν τον νιώθετε κι εσείς. Είναι η ιδέα μου από χθες. Θα μας ενημερώσουν. Νομίζω κουνιούνται τα πάντα. Λοιπόν, ψυχραιμία, να θα ενημερωθούμε. Ελάτε, κύριε Κατσουρή, το νιώθετε έτσι? Για να πω την αλήθεια, εγώ όχι, αλλά εντάξει, ίσως η... Ναι. Κινούνται τα πάντα. Η αλήθεια είναι σεισμός και είναι και έντονο. Ναι. Τώρα κινούνται, ναι. Λοιπόν, ψυχραιμία, θα πάνε όλα καλά. Εύχομαι να είναι μετά σεισμός. Για να επανέλθω σε αυτό, θεωρώ ότι τα βασικά διλήμματα είναι όντως τώρα ενώπιον του Δημοκρατικού Συναγερμού. Έχουμε δει ότι είχε αρχίσει μια αλφα εσωστρέφεια. Τώρα, σε ποιο βαθμό αυτόν αντικατοπτρίζει και τη βάση του κόμματος πέραν από οτιδήποτε άλλο, είναι κάτι το οποίο θα δούμε μέσα στις επόμενες μέρες. Θεωρώ ότι υπάρχουν, για να το ολοκληρώσω, τρεις κρίσιμες μεταβλητές σε όλη αυτή τη διαδικασία για το Δημοκρατικό Συναγερμό. Αφενός είναι ο ρόλος και ο λόγος του απερχόμενου Προέδρου, που νομίζω έχει ένα σημαντικό ρόλο και λόγο σε αυτή την απόφαση, το έχει πει και ο ίδιος. Το δεύτερο είναι η όποια πικρία υπάρχει από τα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού και ειδικά αυτά που ήταν στο επιτελείο του κ. Νεοφύτου έναντι στον κ. Χριστοδουλίδη. Και το τρίτο είναι το, αυτό που εγώ λέω, το ιστορικό φορτίο, αλλά όχι μόνο για ιστορικούς λόγους, αλλά και το παροντικό, αν θέλετε, της αντιπαράθεσης δεξιάς-αριστεράς, κατά πόσο είναι εύκολο και το επίσημο κόμμα, αλλά και ο κόσμος, ειδικά της δεξιάς, να κινηθεί προς υποψήφιον που στηρίζει βασικά το ΑΚΕΛ. Μάλιστα, λοιπόν. Κάνω μια παρένθεση. Προέχει ασφάλεια των τηλεθεατών που μας παρακολουθούν. Πάτε σε ένα ασφαλές σημείο. Εμείς θα επικοινωνήσουμε και με την πολιτική άμυνα. Έχει σημασία, είναι ισχυρή η δόνηση, είναι σιτή τουλάχιστον. Συνεπώς, προσέχετε, ξέρετε τις οδηγίες. Πάμε κάτω από παραστατούς, κάτω από τραπέζια. Ή αν είμαστε σε κτίρια, δεν χρησιμοποιούμε ανελκυστήρες. Κυρίες και κύριοι, με προσοχή. Θα πάνε όλα καλά, εύχομαι. Δυστυχώς στην Τουρκία δεν είναι πολύ καλά. Λέτε να πέσει κάτι πάνω μου? Λοιπόν, έλατε, κυρία Σοφοκλέους. Ναι, εγώ νομίζω ότι συμφωνώ κατά βάση με όσα είπε ο κύριος Κατσουρίδης. Εγώ νομίζω ότι ξεκάθαρα το κοινό που είδαμε χθες, πέραν από όσα είπε ο κύριος Κατσουρίδης, είναι η σκληρή ψήφος του ΕΛΑΜ. Και το αναφέρω γιατί είχαμε την ευκαιρία, μέσα από την ευκαιρία που μας δίνεις, να ερχόμαστε εδώ, Κάτια, να τα συζητήσουμε και να συζητήσουμε την πλήρη κανονικοποίηση της ακροδεξιάς, η οποία πλέον είναι τέταρτη δύναμη με μία.